Ισχυροί νοτιάδες, υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη, το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη, με τα φαινόμενα ωστόσο να είναι έντονα στις βόρειες περιοχές της Ανατολικής Κρήτης. Είναι Σαββατοκύριακο και η καθημερινότητα λίγο με πνίγει, οπότε ανέκαθεν να έρεξε αέρα πρέπει να κατέβω. Πώς είναι η διάθεση? Καλά. Καλά, προσπαθώ όσο μπορώ. Ο καιρός δεν είναι καλός, αλλά να κλειστούμε και μέσα τώρα, καλύτερα στην παραλία. Οπότε αεράκι. Να περπατήσουμε λίγο. Εντάξει, νοτιά είναι. Το μπάνι είναι ωραίο. Να τρέξουμε να βουτήξουμε κιόλας. Παντός καιρού. Χειμώνα καλοκαίρι. Αλλάζει η ψυχολογία σας? Βεβαίως, αλλάζει η ψυχολογία. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα, η ψυχολογία είναι χαμηλά. Ενώ όταν έρχομαστε εδώ, έχουμε καθαρό αέρα. Η Κρήτη τους έχει. Ενίοτε αυτούς τους αέριδες. Οι οποίοι είναι λίγο έτσι οδυνηροί για κανένα 24 και μετά όλα καλά. Έχουμε μεταφορά σκόνης η οποία εντείνεται κυρίως από τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου και θα κορυφωθεί το πρωί της Κυριακής με αποχώρηση της σκόνης από τη Δευτέρα το απόγευμα και μετά. Ενώ ένα τρίτο χαρακτηριστικό θα είναι οι αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες για την εποχή, κυρίως ως μέγιστες τιμές, σε περιοχές της Ανατολικής κυρίως Κρήτης, όπου εκεί θα βοηθήσουν σε αυτό και οι νότιοι άνεμοι. Λόγω των ισχυρών νοτιάδων υπήρξαν κοπές δέντρων σε δύο σημεία της Εθνικής Οδού Ηρακλείου. Συγκεκριμένα στο ύψος του Καρτερού και του Παλαιόκαστρου, όπου υπήρξαν προβλήματα στις μετακινήσεις, με την πυροσβεστική υπηρεσία να σπέβδει άμεσα στα σημεία για την απομάκρυνση των δέντρων. Σαχάρα σήμερα η Κρήτη με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ λόγω των ισχυρών νοτιάδων υπήρξαν προβλήματα και στις πτήσεις. Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα και στις πτήσεις. Στις 9:20 το πρωί, πτήση από Αθήνα προς Ηράκλειο δεν εκτελέστηκε, ενώ 2 ώρες περίπου αργότερα ακυρώθηκε μία ακόμη πτήση από Ηράκλειο προς Αθήνα. Παράλληλα, αεροσκάφος που πραγματοποιούσε την πτήση από Αθήνα προς Ηράκλειο δεν κατάφερε να προσγειωθεί στον Νίκος Καζαντζάκης και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο Χανίων, όπου προσγειώθηκε. Πώς σας φαίνεται ο καιρός? Πονοκέφαλος. Κατέβηκα και εγώ σήμερα, επειδή δεν έχει πολύ κόσμο. Μ' αρέσει, αφού δεν έχω τι να κάνω. Ωραίο είναι το περπάτημα. Να, κάτι μας έμεινε από το COVID. Στη μία το μεσημέρι, η θερμοκρασία στο Ηράκλειο άγγιξε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα άλλα, το σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί γενικά με αρκετά αυξημένες νεφώσεις και μάλιστα δεν αποκλείεται κατά τόπους για σήμερα το βράδυ του Σαββάτου, όπως επίσης και για την Κυριακή το βράδυ πρωί Δευτέρας, να σημειωθούν και κάποιες πολύ τοπικού χαρακτήρα ασθενείς βροχές, οι οποίες βέβαια θα είναι υπό τη μορφή να πέσουν λίγες σταγόνες, αλλά προφανώς θα παρασέρουν αρκετά μεγάλες ποσότητες σκόνης. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η φύση έτσι είναι. Δεν με σταματάει εμένα τίποτα. Ούτε οκτωμποφόρε, φαντάζομαι. Τίποτα. Λεβεδιά είναι ούτε εμένα ούτε την άσπρη. Το σκυλάκι μου, βεβαίως. Πρέπει να βγει έξω να κάνει τη βόλτα του. Η αφρικανική σκόνη είναι αντιληπτή οπτικά στην ατμόσφαιρα, με το φαινόμενο να κορυφώνεται το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τον Μανώλη Λέκα, ο οποίος προβλέπει βελτίωση του καιρού από τη Δευτέρα με ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά. Οι συνθήκες γενικότερα θα βελτιωθούν και θα έχουμε περισσότερη ηλιοφάνεια σε ολόκληρο το νησί. Οι άνεμοι θα στραφούν σιγά σιγά τη Δευτέρα από δυτικές διευθύνσεις, γιατί θα έχει αποχωρήσει το χαμηλό που θα έχει προκαλέσει όλη αυτή τη μεταβολή.